έγινε η συγκέντρωση των περιφερειών, δηλαδή η διαδικασία που συγκεντρωνόμαστε με τον κύριο Τζιτζικώστα για να μας αναφέρει όλα τα συμβάντα στις περιφέρειες. Αναφέρθηκαν πραγματικά οι λόγοι που βρισκόμαστε σε αυτό το στάδιο, ελέγχθηκαν θέματα που αφορούσαν τον κορονοϊό, ακόμη περισσότερο και τη διαδικασία του τουρισμού αλλά και της υγείας. Ήταν μια σημαντική συνέλευση, επαναλαμβάνω, είναι η Ένωση Περιφερειών, μίλησαν προς τα προηγούμενα υπουργοί, γίναμε σοφότεροι πραγματικά τι συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα. Την Πέμπτη ακολούθησε το Περιφερειακό Συμβούλιο Τουρισμού από τον κύριο Θεοχάρη. Εκεί επίσης αναφέρθηκαν τα θέματα που αφορούν τον τουρισμό και υπόθηκαν ποια είναι η κατεύθυνση και πού πάμε. Έγιναν ερωτήσεις, έγινε διαλογική συζήτηση, μίλησαν και άλλοι συνάδελφοι. Είχα πει και εγώ τις απορίες και τις ερωτήσεις, μετέφερα ουσιαστικά δηλαδή αυτό που ζητούσαν επαγγελματίες του τουρισμού, δόθηκαν απαντήσεις. Νομίζω ότι πάμε σε μια καλύτερη κατάσταση. Υπάρχουν βέβαια παράπονα από τους επαγγελματίες ότι δεν εξελίσσεται και πολύ καλά η τουριστική σεζόν, όμως εμείς συνεχίζουμε να παρέμβουμε. Πρέπει να επισημειώσω ένα σημείο που μου είχε κάνει εντύπωση από τον κύριο Χατζημάρκου, που είναι ο Περιφερειάρχης του Νοτίου Αιγαίου, ο οποίος είπε ότι όταν ρωτήθηκα στο εξωτερικό τι χρειάζεται για να έρθουμε, δηλαδή ρωτήσαμε ας πούμε τους tour operators ή τον κόσμο τι χρειάζεται, τι ενδιαφέρεται να έχουμε για να έρθουν οι τουρίστες, απήντησε ότι αυτό που θέλουμε είναι αν μας δέχεστε. Δηλαδή είναι έτοιμοι δηλαδή οι πολυσιώτες να δεχτούν τον τουρισμό. Με την έννοια ότι πώς θα συμπεριφερθούμε στον τουρισμό, πώς θα συμπεριφερθούμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Πράγματι εδώ είναι ένα κομβικό σημείο. Πιστεύουμε ότι θέλουμε αυτούς τους ανθρώπους. Βέβαια πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, πρέπει να τους φερθούμε σωστά, γιατί είναι, αν θέλετε, είναι προστάρτες και οι οποίοι έχουν και το περισσότερο θάρρος. Το περισσότερο θάρρος δηλαδή για να ταξιδέψουν. Δηλαδή αισθάνονται και αυτοί όπως εμάς. Φοβούνται, παρόλα αυτά έχουν την τόρμη να ξεκινήσουν ένα ταξίδι. Άρα λοιπόν και εγώ προτείνω στους επαγγελματίες του τουρισμού, σε όσους έρθουν, να υπάρχει μια καλύτερη ιδιαίτερη συμπεριφορά, να τους δείξουν ότι εμείς τους θέλουμε και ότι εμείς εκτιμούμε αυτό που κάνουν και που έρχονται να μας δουν και έρχονται να ζήσουν μαζί μας. Είναι σημαντική η κατάσταση, είναι σημαντική η περίοδος που περνάμε. Ξέρουμε τα συμπτώματα, ξέρουμε τα προβλήματα που υπάρχουν, ξέρουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, βλέπουμε την οικονομική κατάσταση, παλεύουμε για να τα λύσουμε αυτά. Θέλουμε λοιπόν και οι επαγγελματίες να το δουν αυτό και εμείς πάντοτε θα είμαστε κοντά τους, αρρωγοί σε κάθε περίπτωση που μπορούμε να τους ζήσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα, σε κάθε τι που θα μας ζητήσουν, σε κάθε πρόβλημα που έχουν.